1575 μέτρα η απόσταση και δίδεται η κίνηση για την 7η υποδρομία με τον Γκάμπι να πετάγεται καλύτερα από όλους στο Λεβαδιακό και τον Βυρμανό, ωστόσο να πιέζουν από μέσα και να θέλουν αυτοί να προηγηθούν. Και πράγματι ο Βυρμανός και ο Λεβαδιακός είναι αυτοί που περνούν στις δύο πρώτες θέσεις. Ο Γκάμπι ακολουθεί τρίτος. Στη συνέχεια ο Φιλίπ απ' έξω προωθείται και περνά τέταρτος σε βάρος του Πλεξολίνη που είναι στην πέμπτη θέση εσωτερική, αλλά και του Νταμπάρ τον Ροκ που τώρα προσπαθεί να βελτιωθεί απ' έξω προσπερνώντας το Vertical Way και βέβαια στην τελευταία θέση είναι ο Λοστρόμος. Αυτά στο σημείο πλέον των 1100 μέτρων. Οδηγεί την υποδρομία από μέσα σταθερά ο Βυρμανός, ακολουθεί ο Λεβαδιακός, τρίτη ρόδα, τρίτη θέση ο Γκάμπι. Λίγο πιο πίσω από την εσωτερική είναι ο Πλεξολίνη, δίπλα του ο Φιλίπ. Πίσω τους ακριβώς απ' έξω βρίσκεται το φαβορί ο Νταμπάρ τον Ροκ. Από την εσωτερική προωθείται συνεχώς ο Λοστρόμος, ο οποίος θέλει να περάσει τους αντιπάλους του από το κάγκελο. Έχει μείνει στην τελευταία θέση ο Vertical Way, καθώς έχουμε φτάσει στο σημείο των 700 μέτρων. Ο Βυρμανός σταθερά οδηγεί την υποδρομία. Ο Λεβαδιακός παρακολουθεί το ρυθμό του, αλλά και ο Γκάμπι. Πιο έξω, Νταμπάρ τον Ροκ πιάνει τον Φιλίπ και αμφότεροι θέλουν να επιτεθούν στους πρώτους. Ενώ ο Λοστρόμος από την εσωτερική συνεχώς βελτιώνεται. Θέλει και αυτός να πλησιάσει, όπως και ο Vertical Way εξωτερικά του. Θα μπούμε στην τελική ευθεία με τον Λεβαδιακό να κάνει την επίθεσή του, αλλά και τον Φιλίπ απ' έξω. Πιο πίσω έρχεται και ο Νταμπάρ τον Ροκ ακόμα πιο έξω. Νέο προσπαθεί από την εσωτερική ο Βυρμανός ό,τι κρατήσει, αλλά και ο Vertical Way που βελτιώνεται διεκδικώντας κάτι καλύτερο, αλλά οι τέσσερις έχουν ξεχωρίσει. Ο Φιλίπ έρχεται απ' έξω και ο Νταμπάρ τον Ροκ, ο οποίος θέλει να πάρει την νίκη. Νταμπάρ τον Ροκ, Φιλίπ στην συνέχεια, ο Λεβαδιακός και ο Γκάμπι θέλει να κάνει φινίς. Νταμπάρ τον Ροκ είναι αυτός που περνάει μπροστά, Φιλίπ στην δεύτερη θέση, ο Λεβαδιακός κρατά την τρίτη και για την τέταρτη μάλλον από μέσα ο Βυρμανός μπροστά από τον Γκάμπι. Τέσσερα, τρία, δύο. 6 και 1. Εδώ τα τελευταία μέτρα με τον Νταμπάρ τον Ροκ. Τον Φιλίπ στην δεύτερη θέση. Ο κύριος Κουβαράς είναι μαζί μας. Εκτός από καλός προπονητής, όπως φαίνεται, είστε και πολύ καλός στις προβλέψεις. Ό,τι μας έχετε πει, ειδικά για τις δύο τελευταίες, πέσατε μέσα. Όχι, εντάξει. Όχι. Δεν είναι έτσι, εντάξει. Απλά τα λόγα είχαν τύχει. Βρήκαν τη διαδρομή που θέλανε, κερδίσανε. Και όταν πάρει το λόγο, ευνοήθηκε. Βρήκε τη θέση, ξεμπλοκαρίστηκε από την άμμο που δεν του αρέσει τόσο πολύ. Τον προώθησε ο Παναγιώτης σιγά-σιγά. Και στο τέλος, τον τα πήρε όλα και κατάφερε να νικήσει. Ήταν σε συνεχή πίεση πάντως από τα 800 και μετά στο τέλος βγήκε μπροστά. Ναι, ναι, αυτή είναι η κούρσα που του αρέσει. Σας λέω ευτυχώς ότι ξεμπλοκαρίστηκε από την άμμο που δεν του αρέσει πάρα πολύ όταν βρίσκεται κλεισμένος και τρώει την άμμο. Αντιδράει λίγο. Βρέθηκε σε ωραία θέση επίκαιρη και ο Παναγιώτης σιγά σιγά τον προώθησε. Και ήρθα και έφαγα τον αδερφό μου στο τέλος. Σωστό. Ωραία. Τώρα, ναι, Γιάννη. Ναι, όχι, δεν έφαγε τον αδερφό. Έφαγε και τη μαμά. Έφαγε και τη μαμά. Ναι, εκτός από τον αδερφό. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Στο τέλος, δηλαδή, απόψε θα τελείσει τις διαφορές ο μπαμπάς, ο Ντίνος. Ακούτε. Λέει στο τέλος, λέει τι θα γίνει, θα λύσει τις διαφορές ο μπαμπάς. Κάπως έτσι θα γίνει, κάπως έτσι θα γίνει, αλλά εντάξει, μαμά ευχαριστηκε τίγους και να κρατάει.